πάτσεις όλα. Ντουντουν παιδιά, εδώ η Χλιαντού και σήμερα σε αυτό το βίντεο μαζί μου είναι η Ιωάννα από το προηγούμενο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο κάλεσα την Ιωάννα βασικά για να δοκιμάσει ρώσικο σνακ. Να δοκιμάσω κι εγώ γιατί αυτά που έχω πάρει δεν τα έχω φάει ούτε εγώ. Αλήθεια. Μόνο δύο έχω φάει. Θα τα κάνουμε rate. Ναι, όσο δέκα. Οπότε ναι, θα πάμε ρώσικο σνακ, ρώσικα γλυκά μάλλον και ένα ποτό. Ποτό? Εντάξει, όχι αλκοολικό, αλλά... Ναι. Οπότε, let's go. Θα τα βάζουμε με σειρά και επειδή είσαι καλεσμένη του βίντεο μου, θα ξεκινήσεις πρώτα, κλείσεις τα μάτια και διάλειγε. Ας το δείξω πρώτα. Είναι αυτά εδώ. Πώς λέγονται? Λέγονται πριάνικοι στα ρώσικα. Όποιος δεν ξέρει, εγώ είμαι από τη Ρωσία, οπότε... Νηστίσιμα είναι, μπορεί να πάω και στην νηστεία δηλαδή. Πριάνικα. Ορτοπία, ζαχροπλαστική, ο σημαίο. Είναι ροζ. Στην ουσία, καταρχάς, έχεις καμιά ιδέα τι είναι? Όχι. Είναι τύπου μπισκότα με κέικ κλπ. Έχω δοκιμάσει αυτό, αλλά σε καφέ μορφή. Δηλαδή δεν έχω πάει. Αριστερά. Όποιος βγάζει το ανοίγει. Ωραία, πάρε. Τι είναι αυτό? Είναι κάπως έτσι. Α, δεν έχω καμία διαφορά από τα κανονικά, απλά είναι ροζ. Ωραία. Ωραία. Αν θες, θα σου βάλω τίποτα από για το σπίτι. Πώς θα βάλεις? Φάει πρώτα, θα πω. Μια αυτή που τρώει για μένα. 8 θα τους βάλω. Γιατί? 8,5. Γιατί δεν χρειάζεται, σε κέικ είναι. Εγώ θα βάλω, μάλλον και εγώ 8 θα βάλω, γιατί είναι απλά ένα κέικ σε μορφή μπισκότου και ροζ. Για τις μπάρμπι είναι πάρα πολύ καλό. Να φέρω κανένα πιατάκι. Ναι. Ας εγώ δεν λουγώνω με εύκολα. Εσύ δεν λουγώνω με θέλω ένα να μας πετύχει, αλλά τώρα... Κάτσε βάλει το... Α, δεν δείξαμε καν το σακούλι, το σακούλι είναι έτσι. Εντάξει, το μαγαλό είναι. Νομίζω ότι αυτό τα έχω δοκιμάσει. Μαμότο! Νομίζω. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Ωραία, λοιπόν, είναι... Έτσι. Σαν γαριδάκι. Ναι, σαν γαριδάκι, αλλά... Είναι γλυκά φαριδάκι. Ωραία, πάρε. Ένα ή δύο, όσο θες. Πόσο είναι για μερολιά? Δεν έχει. Εντάξει, εγώ τα έχω φάει αυτά. Είναι πολύ πρωτότυπο για μένα. Είναι άνοστα. Τι λες, καλά γλυκά είναι. Φάει δύο. Φάει παραπάνω. Είναι σαν να τρώω... Ένα τίποτα, ναι, μπορώ. Είναι σαν να τρώω κάτι με φύτους. Ένα τρώγωνο έχει πολύ έντονη γεύση. Δεν ξέρω, εγώ μια χαρά νιώθω, δηλαδή πώς θα δίνω. 7. 7. Εγώ 8. Εντάξει, κοίτα. Δεν μου αφήνει κάτι, δεν έχει... Σαν τον... Σαν την τρακά είναι. Ναι. Απλά... Χωρίς γάτο. Χωρίς αγγέ. Έχεις το ποτό. Λέει το ποτό. Ο Χριστός, τι είναι αυτό?
Δεν ξέρω ούτε ίδια. Ό,τι έχει μείνει δεν έχω φάει ούτε εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι... θα πρέπει να σηκωθώ να δω. Λες να κάνω το και να μεθύσουμε. Όχι, είναι λεμονάδα, το γράφει. Α. Είναι έτσι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται η ονομασία του. Παιδιά, μας έδινε, λέει πάνω. Ναι, στα ρώσκα τη λέει. Πέσει στο ρώσκα. Λέγεται Barbaris. Θα το γράψω εδώ δίπλα κάπως, αν έχει καμιά μετάφραση. Είναι, η μαμά μου είπε ότι είναι τέτοιο, λίγο ξινούλι. Δεν νομίζω να μας πειράζει αυτό. Κόκκινο. Είναι κόκκινο, σαν κρασί. Είχε κι άλλα. Κι άλλα και έτσι. Διαφήμιση. Πώς το είπε αυτή, δεν ξέρω. Πάρτε το. Έφερα μικρά ποτηράκια. Είχε να πιούμε whisky. Σαν κρασί το πόδι, δεν Έχει και άλλες γεύσεις. Δεν χρειάζεται να δεις και τα ποτήρια. Από πού τα πήραμε, από τα λίτρια με νευρό. Γιατί έχει τρίχη σου πάνω. Είχε και με άλλες γεύσεις, είχε με αχλάδι, με... Αυτό με τι είναι. Δεν ξέρω τι. Κρασί να πιούμε, δεν βλέπω. Ω, εντάξει, δεν είναι κρασί. Είναι τέτοιο, είναι... Μα πώς λέγεται, περίμενα να το θυμηθώ. Σταφύλι. Όχι σαν σταφύλι. Κεράζι. Όχι. Αν θα είχα κεράζι σαν σταφύλι θα το ήξερα. Θα σου βάλω σε ένα πρώτο. Όχι πολύ. Θα δω αν μ' αρέσει και το πιο. Αυτό είναι ροζ. Όχι κόκκινο είναι, πρώτα το βάζει σαν ροζ. Εγώ νομίζω ωραίο σαν. Μη το πιείς, να το δείξουμε. Έχει ανθρακτικό. Δεν πει. Όχι, πει να δω. Α, φαίνεται σαν να έχει ανθρακτικό. Ναι. Το χρώμα. Γιατί διάλεξα αυτό. Δεν ξέρω. Γιατί ήταν και ένα το πιο μεγάλο ποτέ. Αχ, πετάγεται. Δεν μ' άρεσε. Γιατί. Γιατί. Ωραίο είναι. Εμένα μ' αρέσει. Θα φτάσει τώρα. Έλα. Κρασάκι. Δύο. Γιατί δεν σ' άρεσε, η γεύση ή επειδή είναι ανθρακτικό. Κυρίως, όχι ανθρακτικό, πίνω. Ένα δεν έχω πίνω και μπύρα με δουλεύεις. Δεν μ' άρεσε η γεύση, ήταν λίγο... Εμένα μια χαρά μου φαίνεται, δηλαδή είναι απλά γλυκό. Με φαίνομαι. Είναι απλά γλυκό, λες και τρως χαραμέλα. Πώς το βάλω. Εντάξει, ένα 8 θα το βάλω. Δύο. Ωραία, αυτό τώρα πώς να το κλείσω χωρίς να χυθεί. Βλέπεις. Έγινε ροζ το άσπρο μου τέτοιο. Μάθω να σπάξει. Δεν πειράζει. Το βγάζω εγώ τώρα. Το πού βγάζω, εσύ έβαλε. Εσύ το έβαλε στο ποτήρι. Α, ναι. Μπορεί να μην τα ρίξει. Αχ, γιατί έγινε. Αχ, τέλεια! Φαίνονται, δεν χρειάζεται πολύ. Είναι ζελεδάκια, αλλά σε σχήμα πορτοκάλι και λιμάνι. Κάτσε, είναι... Δεν λέω έτσι. Θα πάω πρώτα να πάμε πρώτα, τώρα στο κίτρινο. Δεν ξέρω. Πάμε το κίτρινο. Αυτό είναι πορτοκάλι, δεν είναι ρωσό. Ωραία, πορτοκάλι, δεν είναι. Είναι έτσι, τώρα φαντάζομαι πέσω. Πώς είναι το λάκι. Περίεργο. Δεν είναι σαν το ελληνικό. Το έχουμε εδώ, ναι. Τα ελληνικά είναι πιο ωραίο. Είναι απλά... Δεν μου άρεσε η φύτρα. Επειδή έχει αυτά. Έχει περίεργη φύτρα. Είναι απλά ζελεδάκι. Απλά έχει ζάχαρη πολύ πάνω. Το οποίο δεν νιώθετε νομίζω. Δεν δίνει κάποιο γεύμα. Απλά έχει περιεργή υφή. Το κρύβι δεν θα το δοκιμάσουμε. Μπορεί να είναι φθηνό. Ωραία, το πορτοκαλί, στο πορτοκαλί πόσο δίνει. Πέντε. Πεντέμιση. Εγώ έξι.
Mm. Πιο ωραίο. Ναι, είναι ξινό. Ναι, δεν είναι πολύ ξινό, εντάξει. Δεν είναι να τα τρώω και όλες τη συνέχεια. Ναι. Αλλά ωραία είναι αυτό. Εκεί πρέπει να θα βάλω ένα εξήγηση. Ήταν πιο ωραία. Το άλλο είχε και περίεργη, ήταν λίγο περίεργη. Η ημερομηνία είναι λίγο σύντομη. Εντάξει, χθες τα πήρα. Δεν ξέρω με τι ήταν λιγμένη. Εντάξει. Δεν τρώμε λιγμένα. Ωραία. Εγώ στο κίτρινο δίνω 6. Όπως και στο πορτοκαλί. Έχει 2 εκεί. Έχω πήρα λίγο. Θα πάρω αυτό. Ωραία, το τελευταίο είναι το... Είναι το πιο ενδιαφέρον πραγματικά γιατί είναι λίγο... weird. Περίεργο. Να το δέξα. Πώς είναι καβούσκι, τι είπα. Καβούσκι, τι διάβαζε. Τι καβούσκι, ρε παιδιά. Κρακούσκι. Α, κρακούσκι. Α, θα το έχω ξανακούσει. Θα δεν το φάει. Ούτε εγώ. Ξέρεις, βασικά, θέλω λίγο να εξηγήσω. Αυτά δεν είναι κάτι το wow. Δηλαδή είναι απλά μπισκότα με σοκολάτα, αλλά εγώ θέλω να δοκιμάσω αυτό εδώ γιατί δεν έχω δοκιμάσει. Έχω φάει, τρώω συνέχεια, έχω στο σπίτι μου τέτοιο. Εγώ δεν έχω φάει ποτέ ούτε blueberry, θα έχω φάει. Λάγα, παιδιά, θέλω να το κάνει πάνω στο τραπέζι για να βλέπει τι άλλη. Τι γίνεται. Αυτό θα μείνει σε μένα. Είναι με μαύρη σοκολάτα. Τι λες καλά. Νομίζω. Απλά φαίνεται. Μαύρη σοκολάτα. Δεν πειράζει. Αν δεν κοιμάσαι εγώ μόνη μου. Ωραία. Δεν έχει, δεν νιώθω γεύση μου. Κάτι. Δεν έχει γεύση πολύ. Είναι άκουστο. Αυτό. Έχει απλό μπισκότο. Δεν νιώθετε. Απλά είναι χάσιμο χρόνο. Χάσιμο λεπτό θες να πει, δεν χάσιμο χρόνο. Αυτό όλο μαζί μου βγήκε 9 ευρώ. Δεν πρέπει να το πάρεις στην Ελλάδα, σου βγαίνει 20. Κοίτα, εμένα μου αρέσει. Δηλαδή για πρωινό ή να το πάρεις για το σχολείο, καλό είναι. Εντάξει, αυτό ήταν ωραίο, 8.30. 9. Εμένα μου αρέσει. Ωραία. Και το τελευταίο, το πιο ενδιαφέρον. Να μην το δω εγώ. Θα το δεις σε λίγο. Κοίτα. Πες μου γιατί σου μοιάζει. Για την πίνη που δεν σου μοιάζει. Δεν σου μοιάζουν για πέτρες. Ναι. Πετράκια λέγονται. Θα πάω πέτρες. Όχι. Κοίτα πως το νερό έχω πει και εσύ πως έχεις πει. Ένα δεν λέγω λέγω. Ω, γι' αυτό το φαΐ του με κενό. Λοιπόν, αυτά στη Ρωσία μου είπε η μαμά μου πως λέγονται πετράκια και μέσα δεν θα τι έχουν. Δεν ξέρω βασικά τι έχουν, δεν τα έχω φάει ποτέ, τα είδα και απλά τα πήρα. Εντάξει. Πάει είναι και βγάζει αυτό το κομμάτι. Άνοιξα. Απλά λίγο χάλια, αλλά το άνοιξα. Μονακό, μυρίζουν M&M's. M&M's μου λέει, γιατί M&M's. M&M's. M&M's, εγώ τα νέα. Δεν τα πάρουμε. Τι χάμε. Όποιος θέλει. Το πράσινο. Λοιπόν, κάτσε να βάλω λίγο. Παναγία μου, γιατί είναι έτσι αυτά. Γιατί είναι σαν πέτρες. Αλλά δεν είναι πέτρες, τρώγονται. Ρώτησα. Φαντάζει και τρώμε πέτρες. Δεν φαίνεται το κορίτσι μου. Κάτσε. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Είναι έτσι, θα τα δείξω αργότερα. Τέλος πάντων. Καλά, έχει ροσκόμα, δεν πάει και το παίρνει απλά. Παναγία μου, αυτό τι είναι. Εγώ αυτό θα. Πήραμε κίνδυνο. Θα πρέπει να την πω σε αυτά.
Δεν έχουν πολύ γεύση. Είναι λίγο σαν δέρμα. Σαν να μην μένει, σε απλά χωρίς σοκολάτα. Ναι. Απλά έχει φυστική φουντούκι μέσα. Τι έχει. Δεν ξέρω. Να διαβάζει. Εσύ θα διαβάζει δηλαδή. Εγώ παίρνω το μόγκο. Α. Κουφέτα με φιστίκια. Είναι σαν αυτά που δίνουν στο γάμο. Τέτοια. Δεν έχει πολύ γεύση. Οκ, πόσο δίνεις? 7. Εγώ σιάστηκα. Δεν έχει φιάστηκα. Ωραία. Δεν θα έχουμε χρόνο, τέλος πάντων. Την ώρα που δοκιμάζαμε τα γλυκά κατάλαβα πως ήταν λίγα, οπότε αποφάσισα να πάρω ακόμα 3 από το ψυγείο για να τα δοκιμάσουμε. Συγκεκριμένα για να τα δοκιμάσει η Ιωάννα, γιατί εγώ προφανώς τα έχω φάει. Κόπιο μου. Θέλετε κρασάκι. Θέλετε κρασάκι. Ωραία, από μένα. Γιατί κάποιος θα πάει πάλι αυτό το πράγμα, πέτρες, θα δω και να φάγω πέτρες. Μαμά, είπα και στην παρέλεια και τις μαζεύω και τις τώρα. Τελικά δείχνω 3 πράγματα και το ένα είναι γλυκό πάλι. Σαλάμι, αλλά είναι ρώσικο σαλάμι. Δεν θα έχει μεγάλη διαφορά από το κανονικό. Λοιπόν, από τι θες να αρχίσουμε? Το γλυκό μετά. Λοιπόν, αυτό είναι σαλάτα. Νομίζω... Νίκα. Είναι σαλάτα από καρότο και... Λάχανο. Λάχανο. Ναι, τέτοια μας έδωσε στο σχολείο, ξέρεις, και τρώμε. Ναι, αλλά αυτό είναι... είναι ξινό. Αυτό το φτιάχνουν 2 μέρες. Να. Καταρχάς μύρισε το, θέλω να μου πεις. Ωραία μύριζε. Νομίζω ότι τη φτιάχνει η μητέρα μου. Όχι, δεν τη φτιάχνει. Έτσι κάτι δεν ξέρω, θα δοκιμάσω κι αυτό. Μπορεί και... Μπράβο. Ωραίο. Πολύ. Παιδιά. Γιατί, ναι παιδί. Δεν ξυνώ. Μου είναι πάρα πολύ τεξινά. Μου αρέσει πάρα πολύ τεξινά. Νομίζω κάτι έχεις καταλάβει. Τέτοιος. Θες να σου βάλω δηλαδή για το σπίτι. Βυσικά όχι. Βυσικά δεν ξέρω άμα δεν είσαι. Το πάρω. Στάζει! Ναι, οι άνθρωποι θα τρώνε εμάς που μασουλίζουμε. Οι άνθρωποι θα τρώνε... Τι είπα! Οι άνθρωποι θα βλέπουν εμάς που μασουλίζουμε. Γιατί όχι. Το επόμενο νομίζω θα είναι το σαλάμι και μετά το γλυκό πολύ. Αυτό είναι ένα κανονικό σαλάμι, απλά είναι από ρώσικο μαγαζί. Είναι ρώσικο και μπορεί να σ' αρέσει. Αλλά δεν νομίζω να έχει κάτι. Τέλος πάντων. Πόσο το δίνεις? Καλά, εγώ έχω φάει, οπότε ναι, θα δώσω ένα 8,5 μάλλον. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου σαλάμια αυτά. Αχ, το πουλί. Αχ. Καθένα τρώω. Εντάξει. Ναι. Δεν μ' αρέσει. Δεν είναι καθένα αυτό το σαλάμι, μην νομίζω. Γιατί εγώ είμαι τόσο μπροστά και εσύ είσαι τόσο πίσω. Δεν κάνω.
Γιατί κάθε φορά πρέπει να γίνει κάποιο fail? Δηλαδή παίρνει λίγο γιατί. Βράχει και κάνει. Δεν πάτσες και το με σπάσεις. Το φιλούλι μου ακόμα έτσι έμεινε. Θα πάμε. Τώρα άστα. Κοίτα μου σου πέσει. Δεν είναι τι να πέσει, τι έχει νερό. Ίσως τραπέζι την τύχνη του μαύρη. Δεν θα... Μ' αρέσει. Εγώ δεν είμαι σκληρός κριτής. 8. Όταν δεν έχω νερό, πες να πήρω μετά εδώ. Να, γιατί έπεσε! Έχει πιο μεγάλο, μήπως ακούμπησες το πιο μεγάλο. Πες να φάω, παιδί μαλακά, έβαλα τα μαλλιά μου πολύ σε τέτοια. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε το βίντεο να γράψεις σε τρέιλ απλά. Λοιπόν, τι πολύ διαφορετικό με νέοι. Ποιο πράγμα, αυτά. Είναι ρόσκο. Είναι καραμέλες. Λοιπόν, ο αδερφός, εξηγώ λίγο μια προϊστορία. Ο αδερφός μου είχε πάει για Halloween party, οπότε είχε φέρει ολόκληρο τέτοιο πράγμα με σκαρτούλια. Μια κορολίγη. Με καραμέλες. Καραμέλες! Σα ρόσκο που δεν έχω καραμέλες. Χανιέται. Μας. Για πες το. Χανιέται. Χανιέται. Μου αρέσει η Ιωάννη. Χανιέται. Μπορώ να φάω. Λοιπόν, έχει διάφορες. Μω. Τι φάγατε. Να πάρω. Ε! Κάτσε να βρω κι εγώ μια ήλια. Α, ναι. Εγώ βρήκα τέτοια. Μω. Τι έχεις εσύ, τι έφερε το. Άσε εσύ, μην τα βρούμε. Λοιπόν, θα ξέρω πότε τα έχει. Έτσι. Βρήκα! Είσαι κάτι τραπεζάκι, εδώ πέρα... Ε! Είναι φέρετο. Α. Έχει πάνω από το χαρτό. Παίρνω αυτά εδώ πέρα, θα το κάνω ζουμ να φάνει λίγο πιο πολύ. Είναι με σταφύλι. Λέξε. Πάω στο φαν. Γιατί είναι έτσι μέσα. Γιατί κόλλησε το χαρτάκι πάνω. Έχεις κάτι ερωτήσει. Είναι έτσι μέσα. Είναι weird. Εγώ να σάπτω σαν αυτές που έχουμε εμείς με το ζάχαρο. Είδες, είναι διαφορετικές. Σπάει δόντιο. Και έτσι είναι και αυτό, και αυτό. Αυτό είναι αυτό εδώ. Ίδια... Δεν θα το πω. Έτσι θα. Ναι, είσαι το και αυτό μετά να γίνει. Αυτό, αυτό. Καλό. Το Ladybug. Είναι marshmallow, τι λέω, ωραία, σαν ζελεδάκι. Δεν μου αρέσει εμένα τόσο, αλλά πες δείχνω. Και αυτό εδώ. Δεν θα το μοσφυλίσω εδώ το πράγμα, θα έχει πάει 2030. Τι σου είπα. Μαλακία σου είπα. Καλό να το δοκιμάσω αυτό. Ωραία. Πάτε. Αυτό είναι μήλο. Ναι, αυτό είναι μήλο. Εγώ το φάω. Και αυτό είναι άσπρο. Όλα άσπρα είναι.
Όχι, είναι κάποια μόφωτα. Αυτό εδώ, ας πούμε, δεν είναι μόφωτα. Είναι το αγαπημένο μου φαρμακείο. Κάτσε! Εντάξει, πάμε. Το κάτσε μην έχει κανένα χαρτί πάλι πάνω. Μπορείς να αποπείς. Την υγειά σας. Ο άνθρωπος απλά δεν έχει γούστα. Παιδιά, δεν μπορείτε να... Πώς γίνεται να πιστεύετε σε έναν ένα τέτοιο άνθρωπο που έχει φάει αγγούρι με μερέντα? Θα φάει μου στο κούλουρο με κέτσαπ και λαβάστηρι. Δεν μου αρέσει αυτό. Το μήλο. Πάμε στο μόβ. Ναι, να βρω και εγώ ένα μόβ. Μπορεί να μην έχει, μπορεί να τα φάει όλα. Έτσι, δεν είναι μόβ. Κάποιο άλλο είναι μόβ. Με κοροϊδεύεις, το κλείνω. Αυτό πρέπει να είναι μόβ. Δεν θυμάμαι. Ναι, είναι ροζ. Είναι ροζ αυτό πέμω. Εγώ δεν θέλω ροζ, θέλω μόβ. Δεν έχει μόβ μάλλον. Αυτό μπορεί να είναι. Αυτό είναι και αυτό. Όχι, αυτό είναι. Ωραία, δεν βρέσει αυτό. Κυράς είναι αυτό. Αυτό είναι ροζ. Α, κάτσε. Νομίζω αυτά είναι. Ωραία, είναι έτσι. Εντάξει, δεν είσαι. Αυτό εδώ δεν έχει δεύτερο, το έχω φάει όμως. Δεν πρέπει, έχω φάει. Ωραία. Βάζω πρώτο. Βάζω 7, 8,5. Σε αυτό βάζω 2, 1. Αυτό 7,5. Σε όλα βάζω 8. Γιατί είναι τόσο μεγάλα. Δεν ξέρω, ρώτα αυτόν που τα έφτιαξε. Δεν είναι να το φάω εγώ. Το έχω κεράσει, έχω περάνει. Αυτό εδώ να δεις. Ότι, πού το. Τώρα το έχασα. Να. Να δεις αυτό εδώ πέρα πόσο κάνει, αν το φας. Εγώ θα βάλω ένα στο στόμα. Αυτό δεν σ' αρέσει, τα χάει όλα. Όχι, τα χάει, ωραία. Και αυτά εδώ πέρα που έχουν... που έχουν τέτοιο αμφακτικό μέσα. Πολύ ωραία, α, κι άλλο εδώ. Πλούσια! Σου φαίνεται εδώ να είσαι καπαγητάς και κάνω πάρ' και δεν σου με βαράς. Ναι. Μπορεί να βλέπετε μια μικρή αλλαγή στο κάδρο. Κάδρο που λέτε. Απλά επειδή μόλις τώρα είχα δει ότι έχουμε κι άλλο ένα μικρό σοκολατάκι να φάμε. Το οποίο ήθελα κιόλας να το φάμε γιατί δεν έχω φάει. Και το ξέχασα. Θέλω να αφήσω και λίγο τα μαλλιά να είναι λίγο πιο ίδια. Να αυτό είναι. Γεματογέλη πάνω. Δείχνεις λάθος. Γεματογέλη πάνω. Γεματαγγέλ. Ας μου μωρέ τώρα, είναι... εγώ το λίγο. Παλιά το έδινα αυτό σε ιατρικά. Επειδή δείχνει να σηκώνει το σίδερο το τέτοιο. Σίδηρο, όχι σίδερο. Σίδερο. Άντε αγάπη μας. Είναι σαν σοκολατάκι, αλλά... Σοκολατάκι είναι, αγάπη μου, γιατί σου πέντε αυτό. Γιατί μπορεί να είναι περίεργο. Να το δείξω θέλω, αλλά εντάξει. Έχει κέικ μέσα. Ε, είδες. Μην μου το φάσει να έρθει. Ωραία, μυρίζει. Μου θυμίζει κάτι. Μην... θα το φας έτσι, είσαι ηλίθεια. Τι κέικ πώς την τρως. Δεν τρώω κέικ. Δεν μου αρέσει. Σου λέει παράδειγμα.
Τελικά δεν το φτύσα. Εγώ το φτύσα όμως. Βρωμάρια, μυρίζει απέσυμα. Ποιο είναι δικό, ποιο είναι δικό μου. Δεν έχω δακώσει κανένα. Εγώ το έφαγα όλο. Α, ναι. Μυρίζει απέσυμα. Εντάξει, ναι. Γιατί μου φέρετε σαν σκυλοτροφή. Ναι! Έχω ένα γατί του Σύμπα και του βάζουμε από κονσέρβα με φαγητό και μυρίζει αυτό το πράγμα. Είναι απλά αυτή. Θα σκυλοτροφή είναι για αυτό το πράγμα. Ναι, εγώ σου λέω και για γάτο τώρα. Το πιο ωραίο. Πόσο βάζει στον κεματαγγέν. Ένα. Εγώ δύο. Εσύ και γενναιόδωρη. Θα σου πάρεις λίγο πιο πάνω, στα θα να τρως, να πω με ένα γεια. Ποιος άρεσε παραπάνω? Αυτό. Αυτό βέβαια. Η σαλάτα. Αυτό δεν καταλάβει γεύση. Αυτά τα δύο. Ωραία. Το χειρότερο ήταν αυτό. Και μετά αυτό. Εσένα. Εμένα μάλλον μ' άρεσαν αυτά. Μετά αυτά. Δεν είχα κάποιο χειρότερο, όλα μ' άρεσαν. Απλά πιο πολύ αυτό με αυτό. Αυτό που ήταν το λιγότερο αγαπημένο. Που δεν σε τρέλανε. Ναι, με τρέλανε. Μάλλον οι καραμέλες. Μένω αυτά. Ή αυτά. Δεν ξέρω. Λοιπόν παιδιά, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο πατήστε ένα like, πατήστε το κουμπάκι για την εγγραφή και ένα καμπανάκι που έχει δίπλα για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις που του καναλού μου. Και μαζί σας ήμουν εγώ η Λιάδου, η Ιωάννα. Θα το πατήσω στο Instagram. Στο Instagram, ναι, θα είναι κάτω εδώ ή στην περιγραφή κάτω. Και τα ρωτά σνακ, οπότε bye!